Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και μπροστά μου έχω τον αισθητήρα υγρασίας της D-Link, ο οποίος είναι διαθέσιμος και στην ελληνική αγορά. Είναι λοιπόν ένα smart home device, το οποίο smart home έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας φυσικά και σιγά σιγά βρίσκει εφαρμογή στην καθημερινότητά μας σε πολλές περιπτώσεις. Ένας αισθητήρας υγρασίας στο σπίτι μπορεί να χρειαστεί σε πολλές περιπτώσεις. Μπορείτε να το βάλετε στο χώρο του μπάνιου για παράδειγμα, όπου βλέπετε εδώ ένα ενδεικτικό παράδειγμα το πλυντήριο, σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή να το ανιχνεύσετε αμέσως, αλλά γενικότερα σε πολλά σπίτια που έχουν θέμα με την υγρασία ή έχετε κάποιο υπόγειο ή μπορεί να έχετε παλιές σωληνώσεις ή μπορεί να έχετε συχνά κάποια φαινόμενα διαρροών ή πλημμύρας από εξωτερικά φαινόμενα κτλ. Ένας ή περισσότεροι αισθητήρες υγρασίας παύλα νερού μπορούν να σας σώσουν, μπορεί να σώσουν και την περιουσία σας. Το συγκεκριμένο μοντέλο της D-Link λοιπόν είναι σχετικά οικονομικό και μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, χωρίς να χρειάζεται λοιπόν κάποια άλλη συσκευή να έχετε εσείς. Κατεβάζετε την εφαρμογή My D-Link στο κινητό σας, το συνδέεται με το Wi-Fi του δικτύου στο σπίτι σας και είστε έτοιμοι. Βλέπετε την υγρασία στο χώρο και δέχεστε και ενημέρωση σε περίπτωση που αντιληφθεί ο αισθητήρας η συσκευή ότι έχει ξεπεραστεί το όριο, υπάρχει κάποια πλημμύρα ή κάτι τέτοιο, σας ενημερώνει, ενώ έχει και ηχητική ενημέρωση, έχει σιρήνα ώστε να μπορεί να ηχήσει με έως και 90 decibel ισχύος για να σας ενημερώσει, να βαρέσει ο συναγερμό ουσιαστικά. Στο βιβλιαράκι που θα βρείτε εδώ κάποιες γρήγορες οδηγίες χρήση για να κατεβάσετε την εφαρμογή και να το συνδέσετε, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ απλό. Και στη συσκευασία θα βρείτε, εκτός από το κύριο σώμα της συσκευής, δύο μπαταρίες μέσω τις οποίες μπορείτε να τροφοδοτήσετε. Δύο απλές μπαταρίες α-α 1,5 V δίνουν αυτονομία έως και 1,5 χρόνο στη συσκευή αυτή. Για 1,5 χρόνο λοιπόν δεν θα χρειαστεί να αλλάξετε ξανά μπαταρίες. Τα βιδάκια για να μπορέσετε να το βιδώσετε στον τοίχο, να το κρεμάσετε αν θέλετε, υπάρχουν και οι σχετικές υποδοχές. Και αυτός εδώ είναι ο αισθητήρας υγρασίας, ο οποίος είναι αυτός που κάνει όλη τη δουλειά. Ουσιαστικά λοιπόν τον συνδέεται στο κυρίως σώμα της συσκευής, έχει μεγάλο μήκος, σχεδόν 2 μέτρων. Οπότε μπορείτε να έχετε τοποθετημένη κάπου τη συσκευή ώστε να μην φαίνεται, να μην ενοχλεί μέσα στο χώρο και τραβάτε το καλώδιο με τον αισθητήρα στο σημείο που σας ενδιαφέρει, στο σημείο που είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσετε πρόβλημα με κάποια διαρροή, με εισρωή νερού, με υγρασία υπερβολική κτλ. Και το εγκαθιστάτε εκεί, το αφήνετε κάτω ή το πιάνετε με μονοτική στον τοίχο, οπωσδήποτε με όποιο τρόπο θέλετε. Και σε περίπτωση λοιπόν που ανιχνευθεί υπερβολική υγρασία ή κάποια διαρροή νερού, έχουμε ηχητικό συναγερμό μέσω της σιρήνας 90 dB, έχουμε push notification στο κινητό σας αν έχετε ανοιχτά δεδομένα ή είστε συνδεδεμένοι στο Wi-Fi κτλ. Έρχεται ειδοποίηση στο κινητό σας στην εφαρμογή My D-Link ότι κάτι συμβαίνει και όλα αυτά με αυτονομία 1,5 έτους με δύο απλές μπαταρίες. Συμβατό και με Google Assistant, συμβατό λοιπόν με ψηφιακούς βοηθούς, μπορείτε να έχετε τον έλεγχο με αυτόν τον τρόπο. Ένας μόνο από τους αισθητήρες smart home που σιγά σιγά μπαίνουν όλο και περισσότερο στα σπίτια μας και μπορούν να μας βοηθήσουν να έχουμε τον πλήρη έλεγχο του χώρου σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με έξυπνες κάμερες, με θερμοστάτες, με έξυπνα θερμόμετρα, όλα connected. Το οικοσύστημα της D-Link λοιπόν περιλαμβάνει και αυτόν τον αισθητήρα. Subscribe στο κανάλι μας για περισσότερα βίντεο τεχνολογίας.